Όλο το κατέβατο το χειρόγραφο μου στέλνετε εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να το δω ποτέ γιατί δεν έχω τον χρόνο. Πείτε μου κωδικοποιημένα τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούμε να κινηθούμε με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στον Θέμη Μπάκα και τον ευχαριστώ πολύ, ο άνθρωπός μας, ο οποίος μονίμως τροφοδοτεί με ρεπορτάζ και πολύ καλά κάνει ως πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών της Real Estate και ο οποίος επειδή αγαπάει πολύ και τα μέσα ενημέρωσης, τον τρόπο ξέρω εγώ που μπορούν να προσφέρουν την πληροφόρηση στον κόσμο, βρήκε τώρα το πολύ ωραίο θέμα και πιάνει για να δούμε τι γίνεται με το θέμα της, των ενοικίων στη φοιτητική στέγη. Να έχουμε μια εικόνα. Θέμη μου, καλημέρα, τι κάνουμε? Καλημέρα Δημήτρη, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πρώτα απ' όλα για την βοήθεια. Η εικόνα που έχεις είναι ότι υπάρχει έτσι, τα έλεγε κανείς, υπάρχουν τσιμπημένες τιμές σε κάποιες περιοχές και παρά την πανδημία. Όντως Δημήτρη, η έκρηξη καταγράφει τιμές μίσους ακινήσεις στις περισσότερες φοιτητικές περιοχές της χώρας, όπου σύντομα χιλιάδες επιτυχώντες και οικογένειες θα αναμένεται να αναζητήσουν φοιτητική στέγη. Εγώ θα σου πω Δημήτρη ότι σε πολλές περιοχές του νομού Αττικής βλέπουμε αυξήσεις από 10 έως και 15% σχέση με το 2020, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως το παρελθόν ήταν πιο οικονομικές περιοχές, όπως ο Πειραιάς, η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη. Πλέον φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι τιμές έχουν καταγράψει αυξητικές τάσεις. Θα σου πω παράδειγμα, όταν αυτή τη στιγμή στο Γουδί, μια καστρονιά έως 35 τετραγωνικά μέτρα το 2020 είχε από 300-350 ευρώ. Και πλέον αγγίζουμε ότι ακόμα και 380 ευρώ είναι η καστρονιέρα το 2021, ναι, η οποία είναι επιπλωμένη και πλήρως εξοπλισμένη. Εννοείς μέσα, γιατί ήταν Airbnb κάποτε, γι' αυτό ακριβώς, το λόγο. Ακριβώς. Ναι, είναι δηλαδή έχει μέσα κουζίνα, έχει τα πάντα, δεν χρειάζεται να πάρει εξοπλισμό το παιδί που θα πάει να μείνει ακριβώς εκεί. Ναι, βέβαια, εντάξει, 450, περίμενε. Δεν είναι και ένα τόσο απλό ενοικίο, γιατί και αν μιλάμε για καρσονιέρα, δεν μπορούν να μείνουν και δύο παιδιά να μοιραστούν το ενοικίο. Καθόλου. Αντιθέτως, για ένα διαράκι από 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 360 ευρώ και 500 ευρώ όταν αφορά ακίνητο πλήρως ανακαινισμένο, εξοπλισμένο με κοσκευές και με επίπτωση. Γενικά, Δημήτρη, ενώ οι εγγραφές τακτούβε η χρόνια μίσθωση στα αστικά κέντρα τη χώρα έχουν μειωθεί, γι' αυτό βλέπουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κινητών και πιο ποιοτικά κινητά, οι τιμές Δημήτρη έχουν τραβήξει την ανιούσα. Θα σου πω ότι το 2019, στο κέντρο τη Αθήνα και ιδιαίτερα στην περιοχή του Κολονακίου, είχαμε περίπου 300-380 κινητά γεγραμμένε στο ηλεκτρόνιο μισθώσει. Πλέον, εν έτη 2021, είμαστε στα 225, δηλαδή έχουμε 100 ακίνητα περισσότερα σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά οι τιμές Δημήτρη είναι αυξημένες. Οι μόνες περιοχές που καταγράφουν σταθερές τις τιμές σχέση με το 2020, αν και απλησίαστες για μια μέση οικογένεια, είναι η περιοχή του Κολονακίου και το ΜΕΤΣ, όπου αυτή τη στιγμή το κόστος για μια καστρονιέρα ξεκινά από 420 ευρώ έως και 600 ευρώ, ενώ αν πρόκειται για ένα διαράκι από 490 ευρώ έως ακόμα και 750 ευρώ για πλούς εξοπλισμένο. Μιλάμε Δημήτρη τουλάχιστον για έναν μισθό μηνιαίο ενός πανελλήνιου. Δεν μπορώ, το ακούω και αγχώνομαι. Ειλικρινά στο λέω, Θέμη. Δεν είναι μόνο, θα σου πω εσύ Δημήτρη. Όταν ξεκίνησαμε αυτή την έρευνα, είδαμε τα πρώτα αποτελέσματα. Εγώ δεν θεωρούσα ότι θα έβλεπα αυξήσει. Θεωρούσα ότι θα έβλεπα τις τιμές του 2020, άντε και μια αύξηση 5-6%. Όταν μπήκαμε στη διαδικασία πραγματικά να καταγράψουμε τις τιμές ανά περιοχή και είδαμε αυτές τις συγκεκριμένες τιμές, δεν γνωρίζαμε τι θα πούμε στους γονείς. Σοβαρά σου μιλάω. Δηλαδή στον Πειραιά αυτή τη στιγμή, όταν είχαμε ένα μέσο όρο μια καστρονιέρα 200 με 250 ευρώ και πέφτει ξεκινάει από 300 ευρώ, όταν και ένα διάρρεξε τετραγωνικά μέτρα με δύο δωμάτια, είχαμε ένα μέσο κοστολόγιο 3,50 με 4 γαλουστάρικα και τώρα ξεκινάμε από 4,20, όταν αυτή τη στιγμή στο Βαρδάρι μια καστρονιέρα το 2020 είχε από 210 έως 250, ενώ το 2021 η καστρονιέρα ξεκινάει από 290 έως και 3,70. Όταν αυτή τη στιγμή, α πούμε, παρασυγχνώ παράδειγμα, στην Πάτρα, που ήταν μια περιοχή που ήταν φτηνή γενικότερα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή σκέφτεται η Πάτρα, είναι το 2020, κατέγραψε μείωση 10-15%. Εδώ μα πέφτει το 2021 και βλέπουμε ότι στην Πάτρα, στην περιοχή Αγία Σοφία Περιβεστίου, στο Αφιό του, το κόστος είναι και στην από 30-45 τετραγωνικά μέτρα, είναι από 2,20 ως 350. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Θέμη μου. Δεν ξέρω ειλικρινά ποιο είναι το καθεστώς με τις φοιτητικές εστίες, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι
πολύ σημαντικό του κόσμου που δεν μπορεί να καλύψει τέτοια έξοδα όταν μιλάμε, γιατί δεν είναι μόνο το που θα μείνει, είναι το τι θα χρειαστεί ενδεχομένως και για εισιτήρια, το τι θα χρειαστεί και για φαγητό. Να ζήσει το παιδί κάθε μήνα. Έτσι, αυτό εδώ. Μήνα. Δηλαδή, πόσο θέλει, ένα χιλιάρικο το μήνα, δεν είναι και πολύ εύκολο. Καθόλου εύκολο. Πολύ εύκολο. Αλλά πρέπει να δούμε έτσι μια γενικότερη εικόνα. Αυτό είναι δικό μας ρεπορτάζ για το τι γίνεται τουλάχιστον σε κάποιες περιπτώσεις που δεν μπορούν τα παιδιά να έχουν να πληρώνουν οι οικογένειές τους τέτοια ενίκια. Βέβαια, θα δούμε και όλα το εξής, ότι σύμφωνα και πώς αναδεδομένα με την πανδημία του κορονοϊού, επειδή πολύ νωρίς το 2020 κράτησαν στάση αναμονής, δηλαδή ένα περίπου 20-25% των γονιών πήγα σε εργασία να νοικιάσουν σπίτι. Όλοι οι άλλοι έλεγαν να κάνουμε την εγγραφή στο πανεπιστήμιο, να ξεκινήσουν τα μαθήματα και μετά να νοικιάσουμε, διότι φοβόντουσαν το ενδεχόμενο. Τώρα λες ότι θα δούμε και περισσότερη ζήτηση. Τώρα θα δούμε ζήτηση να καταγράφεται από τα μέσα Αυγούστου και μετά. Ναι. Εκεί γίνει μεγάλη κινητικότητα και ανάλογα με τα ημερήσια κρούσματα, επειδή οι γονείς έχουν την εικόνα του 2020 που μπήκαν σε εργασία του lockdown. Εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου, θα δούμε ότι πολλοί γονείς θα κρατήσουν στάση αναμονής. Εγώ το θεωρώ πλέον δεδομένο. Ναι. Ότι θα κρατήσουν στάση αναμονής. Να το δούμε, ξέρεις, πάντως είναι ένα κόστος δυσβάστακτο για πάρα πολλές περιπτώσεις. Δημήτρη, 800 ευρώ το μήνα, υπολογισμένα αυτή τη στιγμή χαρτί και ομολύβι, είναι το κόστος ενός φοιτητή, αν έρθει να μείνει στην Αθήνα και επιλέξει να μείνει σε μια γκαρσονιέρα περίπου. Πώς το λένε, στις φοιτητικές περιοχές. Ναι, εσύ μου λες το κόστος γενικότερα, έτσι. Αυτό είναι, ναι. Κόστος, ναι. Θέλει ένα 800, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, Θέμη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Και καλά να είναι Αθήνα και να έχει περάσει Αθήνα, θα μείνει στο Πατρικό εννοείται. Πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αλλά είναι ένα παιδί από κάποια άλλη πόλη, από κάποιο χωριό κτλ. Και θα πρέπει να μείνει εδώ και δεν υπάρχει και φοιτητική στέγη, ή τέλος πάντων οι συνθήκες είναι, απαγορευτικές σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει λοιπόν.